Οφείλει να είναι τυφλή για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί αποτελεί την προστάτητα δύναμη των αδυνάμων. Ο ιερός σκοπός της δικαιοσύνης είναι ακριβώς αυτός, να προστατεύει τους αδύναμους, να είναι το καταφύγιο όλων όσοι ζητούν το δίκαιό τους, το δίκαιο τους έναντι των ισχυρών. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια η δικαιοσύνη στη χώρα μας δεν έκανε και πολλά για να μας θυμίζει τον αρχιετυπικό σκοπό και ορισμό της. Ενδεικτικά μόνο η έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών καρκινοβατή επί σχεδόν 20 μήνες, ακόμη περιμένουμε να μάθουμε τον πλήρη καταλογισμό των ευθυνών για την εθνική μας τραγωδία, την τραγωδία των Τεμπών, ενώ έως τώρα χειρισμοί για το πολύ νεκρο ναυάγιο της Πύλου έχουν δημιουργήσει περισσότερα ερωτήματα από αυτά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν απαντηθεί. Ας μην τα βλέπουμε όμως όλα μαύρα. Μέσα σε 48 ώρες κατέστη σαφές ότι έχουμε ακόμη λόγους να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, αλλά και πως αυτή συνεχίζει να αποτελεί το καταφύγιο κάθε αδύναμου έναντι του ισχυρού. Είτε αυτός ο ισχυρός είναι ένας δυνατός εργοδότης, είτε μια πανίσχυρη κυβέρνηση που νομοθετεί υπέρ του εν λόγω εργοδότη. Μόλις πρόσφατα λοιπόν η κυβέρνηση ποινικοποίησε την περιφρόνηση μιας απεργίας και ο αρμόδιος υπουργός είχε παραδεχτεί εδώ, σε αυτό το στούντιο, ότι αυτό έγινε μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των απολυμμένων στη Μαλαματίνα, επειδή δεν άφηναν τους απεργοσπάστες να τους πάρουν τις δουλειές. Και ήρθε προχθές στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να εκδώσει μια ιστορική απόφαση υπέρ των απολυμμένων του εργοστασίου, καταδικάζοντας τις προσλήψεις απεργοσπαστών μεσουσών των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. Χθες ήταν η σειρά του εφετείου Θράκης να δείξει ότι η δικαιοσύνη προστατεύει τους αδύναμους. Έκρινε άκυρες τις πρώτες ομαδικές απολύσεις του νόμου Χατζηδάκη, επιδικάζοντας τους εργαζόμενους των φωσφορικών λιπασμάτων, όχι μόνο τα δεδουλευμένα που έχασαν από την απόλυσή τους και μετά, αλλά και 5.000 ευρώ σε καθένα και καθεμία για ηθική βλάβη. Πρόκειται για αποφάσεις σταθμούς, πρόκειται για αποφάσεις που ούτε τυχαίες είναι, ούτε όμως είναι και άχρωμες από πολιτικής αλλά και κοινωνικής πλευράς. Πρόκειται για αποφάσεις που, έστω και αν αφορούν την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, μας κάνουν με μια κάποια αισιοδοξία έπειτα από πολύ καιρό να διαπιστώσουμε ότι ναι, υπάρχουν ακόμη δικαστές της Αθήνας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Παρασκευή 20 Οκτωβρίου του 2023, γεγονότα 2.0. Πάμε να κάνουμε την ακτινογραφία της σημερινής επικαιρότητας. Είναι μια μέρα βαριά από πλευράς ατζέντα.